Καλά ρεαλίτες, ούτε ένα Όσκαρ πρώτου αντρικού στο Τζιπρά. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια πες και στο ξενόγλωσσο. Αδικία, φίλε. Αδικία, μόνο με ένα πήρε ο άνθιμος και ο άλλος έχει χειρόγραφες επιστολές του Ιησού και ούτε ένα Όσκαρ σεναρίου, ρε φίλε. Βελόπουλος, το ξέρεις ότι έχει χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Χειρόγραφες του Ιησού. Τώρα, τα ζαρζαβατικά καλό είναι να τα αφήσουμε έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είμαι σίγουρος και τα αγκούρια να ρωτήσεις δεν θα θέλουν. Δεν έβγαλα αγκούρια. Α, δεν έχεις αγκούρια. Όχι, αγκούρια ντομάτες δεν έχω βάλει. Κακός. Γιατί δεν θα σας έκανε και στην κυρία Σάσα Σταμάτη που είχατε δώσει συνέντευξη, σας είπε ότι είστε γοητευτικός και φλερτάρετε γυναίκες. Αυτό είναι γεγονός. Και είπατε ότι δεν είμαι ομοφιλόφιλος, οπότε δεν σας βάλω αγκούρια. Α, ναι. Απ' τη μια μεγαλοοικονό μου και Λεβέντη, απ' την άλλη Βελόπουλος έρχεται. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή η χώρα κατά βάθος θέλει να ψηφίσει κατέλη. Αλλά το φέρνει γύρω-γύρω. Ότι τι, κρατάτε τα προσχήματα. Για τον Τάνο καλά τα λένε. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι άμα βάλει για βουλευτής θα βγει. Οπότε η σωτηρία αργεί ακόμα. Δεν την ξέρετε, μία από το χωριό. Έγραψε και βιβλίο ο Τάνος. Το οποίο εξέπληξε και τον ίδιο. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλό. Βέβαια πρέπει να είναι δύσκολο βιβλίο γιατί ούτε ο ίδιος μπόρεσε να το διαβάσει. Με τη μία. Όχι με τη μία, μόνο κουπανιά. Εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να το διαβάσω μόνο κουπανιάς. Με τη μία που λένε. Ποτέ. Μονοκοπανιάς με τη μία, το καταλάβατε. Ή το Πόλεμος και η Ειρήνη του Τολστόι και το βιβλίο του Ντάνου δεν διαβάζεται με τη μία μονοκοπανιάς. Αυτά. Ίσως και το τρακτάτου του Βίτκενστάιν. Αλλά εντάξει, δεν. Ελπίζω να σας αρέσει. Εμένα μου άρεσε. Εντυπωσιακό. Να μην ξέρεις αν θα σ' αρέσει το βιβλίο που έγραψες. Το διαβάσεις με αγωνία μέχρι τέλος να δεις τι θα γίνει. Η Αγκάθα Κρίστη έτσι πρέπει να διαβάζει τα βιβλία μόλις τα τελείωνε. Το διάβασε με αγωνία να δει ποιος είναι ο δολοφόνος. Γιώργο, ας περάσουμε στο θέμα της κριτικής. Υπάρχουν κριτικές και κριτικές. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, μας λίγωσες, άντε. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Όπως λέμε, οι κακές παραστάσεις είναι το αντίθετο από τις καλές παραστάσεις. Πάντως τα γραπτά μένουν. Γιατί τα γραπτά μένουν και τα γραπτά με υπογραφή και ονοματεπώνυμο. Ναι, άμα έχουν υπογραφή και ονοματεπώνυμο, τι? Όχι απλά μένουν. Δεν. Α, είπα κάτι έτσι και το είπα αλλιώς. Είναι αυτό. Παραμένουν. Αυτό. Δηλαδή το ίδιο. Είσαι μια χαρά. Πάμε στο επόμενο παρατράγουδο. Όχι, να είμαστε και ειλικρινείς. Έχει και χειρότερα. Δηλαδή έτσι πάει αυτή η χώρα, πάντα λες, η άλλη καλύτερη ήταν. Έτσι πηγαίνει. Οπότε Ντάνο μου, μια χαρά θα γίνει και εσύ βουλευτής. Έχω κάνει. Δω Ανατολάκης βγήκε. Σε έγραψε και ένα βιβλίο. Ό,τι και αν λέει αυτό. Επόμενο παρατράγουδο είναι το κράτος βασικά. Θα τσεκάρει τώρα, λέει, προσπαθεί δηλαδή να βάλει χέρι στις θηρίδες. Εγώ πήρα μια θηρίδα, έβαλα μέσα ένα ζευγάρι αρχίδια μόνο και μόνο για τη φάση. Μόλις θα ανοίξει η εφορία να γελάσω. Τέλος πάντων, από το ηθικό πλεονέκτημα μέχρι τα ίδια κάναν και οι προηγούμενοι, ένα τσιγάρο παράνομο αναπληρωτή υφυπουργού οικονομικών δρόμωσης. Και για να το ολοκληρώσουμε, δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά μπορείς να είσαι και αντισύριζα και αντιδεξιός ταυτοχρόνως. Γίνεται. Αυτά για σήμερα. Διαφήμιση, ρεκλάμα να βάλουμε Σίλα Σεραφείμ, ιστορία της Ελλάδας, αλλιώς στο θέατρο Χιτήριο. Κάθε Δευτέρα στις 9 πήραν παρατάσεις, μεγάλη επιτυχία. Και το λογοπαίγνιο της ημέρας, θα σας αφήσουμε αυτό, οπότε να σας πω από πριν, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη και με το λογοπαίγνιο, διότι οι θερμοκρασίες έχουν πέσει πάρα πολύ. Οπότε με αυτό το ψύχος θεωρώ ότι στην Αττική τις χαμηλότερες θερμοκρασίες θα τις έχει το ψυχικό.